Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό του 2017. Η επιτυχής υλοποίησή του θα μας οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της πατρίδας μας στην έξοδο από την κρίση. Η χώρα βγαίνει από μια κρίσιμη περίοδο στη μακρά πορεία της για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επιστροφή στην κανονικότητα. Η κυβέρνησή μας ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και η ελάφρυνση του χρέους έχει πάρει το δρόμο της. Η Ελλάδα αλλάζει πλέον σελίδα. Η εθνική προσπάθεια και τα σημαντικά βήματα που έχουμε πετύχει αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποκαταστήσαμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κερδίσαμε ξανά τη διεθνή εμπιστοσύνη και ενισχύσαμε την αξιοπιστία της Ελλάδας διεθνώς. Μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα βγήκε από την απομόνωση. Αποδεικνύεται από τις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο και κυβερνητικό επίπεδο, τους διεθνείς ηγέτες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας με πλέον πρόσφατη, την πολύ σημαντική επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα. Η αντιπολίτευση επιλέγει να αγνοεί αυτές τις επιτυχίες και να υπονομεύει διαρκώς το κυβερνητικό έργο για χάρη μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, χωρίς να συνυπολογίζει και χωρίς να ενδιαφέρεται ότι με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει την ίδια τη χώρα και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στον τουρισμό, ένα τομέα που αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και ζωογόνο δύναμη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Επιχειρεί να δώσει ψευδή εικόνα και να δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις. Με στήρα επιχειρήματα επιλέγει το δρόμο της καταστροφολογίας αντί να συμβάλλει δημιουργικά σε αυτή την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης. Την τελευταία διετία η κυβέρνησή μας οδήγησε τον τουρισμό στις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις παρά τις διαδοχικές προκλήσεις και δυσκολίες. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε τύχης και συγκυρίας, αλλά οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι για πρώτη φορά σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε εθνική τουριστική πολιτική στην Ελλάδα. Και η πολιτική μας έχει ξεκάθαρα αποδώσει. Το 2015 πετύχαμε ρεκόρ αφήξεων και εσόδων σε μία χρονιά πρωτόγνωρων δυσκολιών, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, με δημοψήφισμα, με πολιτικές διαπραγματεύσεις, συνθήκες πολιτικο-οικονομικής ασφυξίας, ισχυρών πιέσεων από τους θεσμούς, με μία συνεχή αναπαραγωγή απειλής του Brexit και με διαρκή πλήγματα από το εξωτερικό στη διεθνή εικόνα της χώρας. Αντιστρέψαμε την εικόνα με άμεσες πολιτικές, επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες που ξεκινήσαμε άμεσα και υλοποιήσαμε με 24-ωρη συνεχή δουλειά. Αντίστοιχα, το 2016 το αποτέλεσμα που φέραμε ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε μία χρονιά μεγάλων δυσκολιών στο γενικότερο τουριστικό περιβάλλον και με διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης. Σταθήκαμε με εγρήγορση και σχέδιο απέναντι σε γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, του προσφυγικού, της τρομοκρατίας στην καρδιά της Ευρώπης και σε γειτονικές χώρες, την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, το δημοψήφισμα για τον Brexit. Πετύχαμε νέα αύξηση των επισκεπτών κατά 1,5 περίπου εκατομμύρια έναντι του ιστορικού ρεκόρ του 2015 και συνολικές διεθνείς αφήξεις που θα αγγίξουν τα 27,5 εκατομμύρια, δεδομένου ότι και η κρουαζιέρα έχει αύξηση 20%. Όσο αφορά τα πολύ συζητημένα έσοδα, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς και εκτιμάμε με βάση τα στοιχεία που θα έχουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερο των προβλέψεων που έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό και όπως ακριβώς συνέβη και πέρυσι, οι κασάνδρες θα διαψευστούν. Για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα εθνική τουριστική πολιτική. Για πρώτη φορά επιδιώξαμε και πετύχαμε την επιμήκυνση της περίοδου από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο. Σε συνέχεια των υψηλών πληρωτήτων του Ιουλίου-Αυγούστου, οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
Σε πολλές περιοχές τα ξενοδοχεία έμειναν για πρώτη φορά ανοιχτά μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Κάναμε άνοιγμα σε νέες ξένες αγορές για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων και υψηλών ταξιδιωτικών δαπανών. Ανοίξαμε τη Μέση Ανατολή με μεγάλη επιτυχία, την Κίνα, την Νότιο Κορέα. Ενισχύσαμε σημαντικά αγορές παραδοσιακές μας, όπως είναι της Αμερικής, και ενισχύσαμε τη ρώσικη αγορά που πέρυσι λόγω δικών τους οικονομικών προβλημάτων αντιμετώπισαν μία μείωση στην έξοδό τους για διακοπές από τη Ρωσία. Εκτός από τις παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη, δώσαμε έμφαση στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και είχαμε αυξημένες ροές επισκεπτών. Αναδείξαμε νέους ελληνικούς προορισμούς. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε με σκληρές διαπραγματεύσεις ενίσχυση απευθείας αεροπορικών πτήσεων από πολλούς προορισμούς σε ελληνικούς νέους και μη προορισμούς, όπως η Καλαμάτα, η Σκιάθος, το Άκτιο, η Σάμος. Σήμερα έχουν πολύ ψηλή ζήτηση και αυτή η θεαματική ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρισμού οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθούμε στοχευμένες δράσεις και ενέργειες. Υποστηρίξαμε επίσης το θεματικό μας τουρισμό. Έχει γίνει πολλή δουλειά, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερα προϊόντα για να υποστηρίξουμε καλύτερα την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Εμείς ως Υπουργείο διαφημίζουμε, προωθούμε, προβάλλουμε την Ελλάδα ως παγκόσμιος ελκυστικός προορισμός που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες 365 μέρες το χρόνο. Ο εποπτευόμενος φορέας μας, ο ΕΟΤ, με τους περιορισμένους πόρους που είχαμε για το 2016, ως φορέας υλοποίησης αυτής της στρατηγικής μας, πέτυχε με στοχευμένες ενέργειες να ενισχύσει την προώθηση και προβολή της Ελλάδος στις αγορές του εξωτερικού και να ισχυροποιήσει την τουριστική εικόνα της χώρας μας. Δώσαμε επίσης προτεραιότητα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, φιλικού περιβάλλοντος, για την προσέλκυση και την υλοποίηση νέων τουριστικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό αποτυπώνεται στην κατάθεση φακέλων μέσα στο 2016 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΕΙΠΑΤΕ 142 προτάσεων νέων επενδύσεων, ξενοδοχείων και ειδικής τουριστικής υποδομής. Εξ αυτών, 101 προτάσεις αφορούν σχέδια νέων ξενοδοχείων και υφιστάμενων άνω των 300 κλειονών στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων. Νομοθετήσαμε σειρά ρυθμίσεων για να βελτιώσουμε πάνω απ' όλα την καθημερινότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Λύσαμε χρονίζοντα προβλήματα, ξεπεράσαμε εμπόδια γραφειοκρατικά και δώσαμε οριστικές λύσεις σε θέματα αδειοδοτήσεων για τα τουριστικά καταλήμματα, τα κάμπινγκ, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα ορειβατικά καταφύγια, τις ιαματικές εγκαταστάσεις, τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων και πολλούς άλλους επιμέρους κλάδους. Κινητοποιούμε πόρους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και για νέες δημόσιες τουριστικές υποδομές μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κρατικές ενισχύσεις ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθούν μέσα από δύο πολύ μεγάλα προγράμματα ΕΣΠΑ του 2014-2020 που σχεδιάσαμε για να ενθαρρύνουμε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον εξυγχρονισμό τους αλλά και για την αναβάθμισή τους αλλά και για την ίδρυση νέων. Επεξεργαζόμαστε νέες ρυθμίσεις που θα προχωρήσουν άμεσα και θα εμπλουτίσουν τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδος. Ετοιμάζουμε το θεσμικό πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών για εγκαταστάσεις μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας, καθώς και το πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη λειτουργία παραδοσιακών ξενώνων. Προχωράμε επίσης στον επανασχεδιασμό και εξυγχρονισμό του συστήματος του Μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων, την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, την ολοκλήρωση των νέων οργανογραμμάτων του Υπουργείου και του ΕΟΤ για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών δομών τους. Προτεραιότητά μας στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι να επέλθουν και μεγάλες αναγκαίες αλλαγές στη δημόσια τουριστική εκπαίδευση. Παραλάβαμε μια υποβαθμισμένη δημόσια τουριστική εκπαίδευση και
βρήκαμε κλεισμένη τη σχολή ξεναγών. Έκλεισε επίσης και ο αυτόνομος οργανισμός ΟΤΕΚ και γι' αυτό θέλουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει η σχολή ξεναγών, να αναβαθμίσουμε τις σχολές Αστέρας ΤΕΚ καθώς και τις παρεχόμενες εκπαίδευσης στα 8 ΙΕΚ, τα δημόσια που έχουμε του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι το 20% του ΑΕΠ, προσφέρει περίπου 1 εκατομμύριο άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, γι' αυτό φροντίζουμε να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Απλοποίησαμε διαδικασίες αδειοδοτήσεων, στηρίξαμε τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις προστατέψαμε συμβάλλοντας δυναμικά στον καινούριο νόμο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών για την οικονομία διαμοιρασμού, για τις παράνομες μισθώσεις. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις ποιότητές μας στον τουρισμό, με υψηλή εκπαίδευση, στο ανθρώπινο δυναμικό, να συνδέσουμε τους επαγγελματίες με την αγορά εργασίας. Την τελευταία διετία βάλαμε σταθερές βάσεις, έτσι ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία. Ο τουρισμός είναι κυβερνητική προτεραιότητα και ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, διπλασίασε το 2017 τα διαφημιστικά κονδύλια για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και την ισχυροποίηση της διεθνούς μας εικόνας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους τουριστικούς φορείς, όλον τον ιδιωτικό τομέα που για πρώτη φορά συνεργαστήκαμε τόσο στενά και προωθούμε πλέον αποτελεσματικά τα θέματα του τουρισμού. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς στο Υπουργείο Τουρισμού για τον αγώνα που δίνουν στο ΝΕΟΤ, αλλά και τους συνεργάτες μου. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για τις καθημερινές μικρές και μεγάλες μάχες για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης που με στηρίζουν καθημερινά και συμβάλλουν καθοριστικά ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις σε όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος τουρισμός. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κ. Τάλεμ Μπριφάη, έχει επανειλημμένως σε δημόσιες τοποθετήσεις του αναφερθεί στην Ελλάδα ως παράδειγμα άξιο μελέτης, study case, για την επιτυχημένη μας διαχείριση σε αυτές τις κρίσεις, τις απίστευτες που αντιμετωπίσαμε στον τουρισμό την τελευταία διετία και παρά τις αντικσότητες καταφέραμε και πετύχαμε τόσο υψηλές επιδόσεις. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η επιτυχία στον τουρισμό είναι επιτυχία όλων μας. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα και έχουμε διάθεση να πετύχουμε ακόμα υψηλότερους στόχους στα επόμενα χρόνια που έρχονται προς όφελος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της εθνικής μας οικονομίας. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και μας ενώνει. Σας καλώ να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2017. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάρκο έχει το λόγο.